άσπρης ορεινός όγκος της Ροδόπης και της Ξάνθης και την Πέμπτη, ενώ για την πρόσβαση στους οικισμούς χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες χιονοπτώσεις. Η κυκλοφορία γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Από το πρωί ακόμα τα συνεργεία τα δικά μας είναι στους δρόμους, καθαρίζουν, αλλά επειδή συνεχίζει η χιονόπτωση δεν έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό συνιστώ να είναι πάρα πολύ προσοχή οι οδηγοί. Η πρόβλεψη του καιρού είναι ότι θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ. Θα περιμένουμε να εξασθενιστεί ο καιρός. Είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε εδώ. Ό,τι προκύπτει, έχει προκύψει με όλα τα πρόβλημα. Μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διαπιστώσει κάποιο τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αν συνεχιστεί έτσι μέχρι και το πρωί, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα έχουμε. Πάντως εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, θα εργαστούμε όλη την ημέρα και αν χρειαστεί και τη νύχτα, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ανοιχτούς τους δρόμους και να υπάρχει η πρόσβαση τουλάχιστον για τις έκτακτες ανάγκες. Επειδή δεν είναι φυσικά το πρώτο κύμα κακοκαιρίας για φέτος, αλλά είναι ένα ακόμα κύμα κακοκαιρίας από την πλευρά των ανθρωπίνων πόρων, αν υπάρχει εξάντληση δηλαδή των ανθρώπων, και από την πλευρά των υλικών, αλάτι για παράδειγμα, αν υπάρχει αρκετό, πώς είσαστε στο Δήμο? Εμείς βέβαια ως προσωπικό δεν υπάρχει πολύ προσωπικό, είμαστε λίγοι. Όλοι οι υπάλληλοι και οι εργάτες είμαστε σε συνεργασία. Όσοι είναι δίνουν τα δυνατά τους, δουλεύουμε παραπάνω ώρες, μέρες, νύχτες. Όσον αφορά για το αλάτι, στο τελευταίο 20ήμερο έχουμε ξαντλήσει γύρω στις 220 τόνους αλάτι. Ήδη έχουμε προμηθευτεί άλλους 182 τόνους. Από αλάτι είμαστε εντάξει, έχουμε αλάτι. Και αν συνεχιστεί έτσι, θα πάρουμε και άλλο. Το πρωί εξάλλου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια της Ξάνθης με αντικείμενο την αντιμετώπιση του νέου τρίτου κύματος κακοκαιρίας. Στη σύσκεψη, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και των υπεύθυνων της πολιτικής προστασίας, έγινε μια εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην ορεινή περιοχή αλλά και στο δίκτυο της παραλίας. Η περιφέρεια διαθέτει τρεις αλατιέρες για τη διατήρηση του ειδικού δικτύου ανοιχτού, ενώ οι Δήμοι διαθέτουν τα δικά τους μέσα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στο τοπικό τους δίκτυο. Η μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στο δρόμο Ξάνθης Έλληνο-Βουλγαρικών συνόρων, όπου βρίσκονται τα περισσότερα συνεργεία προκειμένου να μένει ανοιχτός ο οδικός άξονας. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονόπτωση σε ορεινές και παιδινές περιοχές μέχρι αργά τη νύχτα. Χιονόπτωση ξεκίνησε νωρίς το πρωί και στους οικισμούς της περιοχής Τριχώνου και Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, οι οδηγοί των οποίων θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Χιονοπτώσεις σημειώνονται και στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, όπου εκεί επιχειρούν χιονιστικά και αλατιέρες του Δήμου και της περιφερειακής ενότητας Εύρου. Το σύνολο πάντως των μηχανημάτων Δήμων και Περιφέρειας για ρήψη αλατιού και αποχιονισμού είναι σε εγρήγορση και οι αρμόδιοι φορείς σε διαρκή συντονισμό για να κρατηθεί το δικό δίκτυο ανοιχτό. Με τεμπόδιον η κυκλοφορία το πρωί και στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης λόγω της φοδρής χιονόπτωσης στις πρωινές ώρες, που είχε ως αποτέλεσμα να διπλώσουν δύο νταλίκες και να διακοπεί η κυκλοφορία, η οποία αποκαταστάθηκε για λίγη ώρα για τα χιοταχή για να κλείσει μετά, προκειμένου να μετακινηθεί από το οδόστρωμα ο κύριος όγκος της δεύτερης νταλίκας και να ρίξουν αλάτι ώστε να ανοίξει στη συνέχεια.